Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η κατάθλιψη έχει γίνει εθνικό ζήτημα και αυτό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ένας στους 6 Έλληνες παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης, με αποτέλεσμα από το 2009 μέχρι το 2011 οι αυτοκτονίες να έχουν αυξηθεί κατά 21,4%. Μαζί μας λοιπόν η καταξιωμένη κυρία Μαρίνα Οικονόμου Λαλιώτη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής στην πρώτη ψυχιατρική κλινική του Αιγινήτου Νοσοκομείου, αλλά και επιστημονική συνεργάτη στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Καλημέρα σας, Έρωσο. Έρωσο, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εγώ, τι είναι η κατάθλιψη και ποια είναι τα συμπτώματά της, γιατρέ? Η κατάθλιψη ως κλινική οντότητα είναι μια ψυχική διαταραχή που θα λέγαμε ότι το βασικό της σύμπτωμα είναι η βαθιά θλίψη, η καταθλιπτική διάθεση. Αυτή η καταθλιπτική διάθεση που βρίσκει τον άνθρωπο πολλές ώρες τη μέρα και για πολλές μέρες, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της κατάθλιψης είναι η απώλεια των ενδιαφερόντων, η απώλεια της ενεργητικότητας. Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει ευχαρίστηση σε δραστηριότητες και σε καταστάσεις που πριν του έδιναν χαρά. Άλλα βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η απεσιοδοξία, η ματέωση, η απελπισία, η απόγνωση. Συμπτώματα επίσης από το σώμα, οι διαταραχές στον ύπνο που μπορούν να πάρουν τη μορφή της αϊπνίας ή καμιά φορά ο άνθρωπος μπορεί να κοιμάται πάρα πολύ, σαν να καταφεύγει στον ύπνο. Διαταραχές από την όρεξη, συνήθως ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για φαγητό, άλλες φορές όμως καταφεύγει πάλι στο φαγητό προκειμένου να βρει μια ευχαρίστηση. Απώλεια της λίμπιντο. Δυσάρεστες ιδέες, απεσιόδοξες ιδέες, τα βλέπει όλα μαύρα, όλα δύσκολα, σαν να μην υπάρχει ελπίδα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κατακλείζεται από αυτού του τύπου τα συμπτώματα, θα λέγαμε ότι η συνέχεια ή το πιο βαρύ σύμπτωμα της κατάθλιψης είναι οι ιδέες αυτοκτονίας, οι ιδέες αυτοκαταστροφής. Πόσο συχνή είναι η κατάθλιψη, γιατρέ? Η κατάθλιψη είναι μια συχνή αρρώστια. Ένας στους 6 ανθρώπους αναμένεται ότι κάποια στιγμή στη ζωή του θα κάνει κατάθλιψη. Διεθνώς 6-8% του πληθυσμού σε μια δεδομένη στιγμή του χρόνου αναπτύσσει κατάθλιψη, έχει κατάθλιψη. Τι προκαλεί την κατάθλιψη, κυρία Οικονόμου? Πολλοί παράγοντες. Η κατάθλιψη είναι μια νόσος πολυπαραγοντική, πολλές είναι οι αιτίες. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φαινόμενο βιοψυχοκοινωνικό. Έτσι, βιολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο, όπως γενετικοί παράγοντες, κληρονομικότητα, αλλά κυρίως οι νευροχημικοί παράγοντες. Θεωρείται ότι υπάρχει μια διαταραχή στους βασικούς νευροδιαβιβαστές, δηλαδή τις ουσίες εκείνες που μεταφέρουν το μήνυμα από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο, και οι ουσίες αυτές είναι η σεροτονίνη και η νοραδρεναλίνη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια διαταραχή στη χημική ισορροπία στον εγκέφαλο αναφορικά με τις ουσίες αυτές, γι' αυτό και τα φάρμακα έρχονται να αποκαταστήσουν αυτή τη διαταραγμένη χημική ισορροπία. Έχουμε βεβαίως και τους ψυχολογικούς παράγοντες και τους κοινωνικούς παράγοντες. Ο παράγον προσωπικότητα, ο χαρακτήρας δηλαδή του κάθε ανθρώπου, φαίνεται ότι παίζει ρόλο στην ανάπτυξη της κατάθλιψης. Η οικονομική κρίση επηρεάζει? Όπως είπαμε, και οι κοινωνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Και έτσι λοιπόν οι οικονομικοί παράγοντες θεωρείται ότι και αυτοί παίζουν ρόλο. Οι οικονομικές δυσκολίες, η οικονομική δυσχέρεια θεωρείται ότι είναι ένας βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη κατάθλιψης, με αποτέλεσμα στη χώρα μας, που πλήττεται τελευταία από την οικονομική κρίση, να έχουμε μια αύξηση στα περιστατικά της κατάθλιψης. Γίνεται καλά η κατάθλιψη και ποια είναι η θεραπεία της, για να κλείσουμε και με αυτό? Η κατάθλιψη είναι μια αρρώστια που γίνεται καλά. Μπορεί να είναι μια πολύ επώδυνη αρρώστια για τον άνθρωπο, αλλά υπάρχει θεραπεία για την κατάθλιψη. Και υπάρχει θεραπεία βιολογική, τα φάρμακα παραδείγματος χάρη, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, αρκεί ο άνθρωπος να παίρνει την κατάλληλη
αντικαταθλιπτική αγωγή από τον ειδικό και βεβαίως και ψυχοθεραπείες. Να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική χαρά και τιμή που ήσασταν εδώ στο Έρωσο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ανεργία, κρίση και κατάθλιψη. Είναι το καταστροφικό τρίπτυχο που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας πολίτης. Κρατήστε τους εαυτούς σας δυνατούς ψυχικά και ψυχολογικά στους καιρούς που διανύουμε. Μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από τους ειδικούς για να επιστρέψει και πάλι το χαμόγελο στα χείλη σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12 παρατέταρτο ακριβώς. Έως τότε, Έρωσο. Να είμαστε όλοι γεροί.